Χαίρετε και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πώς κάνουμε τα σχέδια με την μπάστα 3D. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε φτιάξει το εφέ μαρμάρου. Έτοιμο. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε να το τονίσουμε τώρα με την μπάστα μας. Παίρνουμε, που είναι, στην προκειμένη περίπτωση με βολεύει αυτή εδώ. Να διευκρινίσω ότι ό,τι προϊόντα θα δείτε δεν είναι κάτι από διαφήμιση μου, είναι αδιάφορο. Το έκανα όλο το κανάλι και όλο αυτό γιατί μου άρεσε και καλό είναι να βοηθάμε η μία την άλλη. Θα χρειαστούμε ένα πούσερ. Αυτό εδώ το εργαλειάκι. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα. Ένα τσακ, αυτό εδώ. Ωραία. Το βάζουμε στα χέρια μας. Το πλάθουμε. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αφού κάνουμε αυτό βγήκε αυτό εδώ. Το ακουμπάμε εκεί που θέλουμε και που θέλουμε να βγάλουμε το σχέδιο για παράδειγμα, θα το βγάλουμε εδώ. Ωραία. Θα χρειαστούμε ένα πινέλο σιλικόνης, λίγο νεράκι, πάμε εδώ, στο ωραίο εδώ το φλιτζανάκι μας. Βουτάμε ένα τσακ στο νερό, το σκουπίζουμε πάνω στο δάχτυλό μας και πάμε και το ανοίγουμε. Το φιλαράκι το μαζεύουμε για να του δώσουμε το σχήμα το οποίο θέλουμε και ορίστε. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα πάρουμε και θα χρειαστούμε κι άλλο αυτό εδώ. Με τη γνωστή διαδικασία το παίρνουμε στο δάχτυλό μας. Το ακουμπάμε εκεί που θέλουμε για να βγει το σχέδιο. Ορίστε. Ξανά με ένα νεράκι, σκούπισμα και πάμε. Το πιέζουμε ελαφρά, αυτό πλάθεται ανετότατα. Του δίνουμε και τις καμπύλες τις οποίες θέλουμε και ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να σταθεροποιήσω τα στρασάκια μου, εδώ θα σταματήσω στα δύο φυλλαράκια, μπορούμε να συνεχίσουμε. Για να μην χαλάσουμε το άλλο φύλλο μπορούμε να τα ψήνουμε εναλλάξ. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να μην χαλάσω, να μην σταθεροποιήσω τα στρασάκια μου και να μην φεύγουν, να μην πάνε πουθενά τέλος πάντων, είναι να χρησιμοποιώ μία μικρή σταγόνα clear gel. Έχω να πω ότι προτιμώ ευρωπαϊκά προϊόντα πιστοποιημένα έτσι ώστε να μην έχω προβλήματα και το μόνο κινέζικο που έχω ώρες είναι αυτό εδώ το μολύβι. Ορίστε. Λοιπόν, παίρνω μία πολύ μικρή ποσότητα, την ακουμπάω εδώ, τέλεια, το μολυβάκι που σας έλεγα, έχει την ιδιότητα να κολλάνε τα στρασάκια πάνω του, Σφαρόφσκι οτιδήποτε είναι αυτό. Και εδώ. Εάν θέλω, συνεχίζω και με άλλο ένα φυλλαράκι. Ας υποθέσουμε ότι το έχω ψήσει, το έχω πολυμερίσει, για να το πω διαφορετικά. Μισό λεπτό. Είμαι ακόμη με την παλιά τεχνολογία όσον αφορά τη λάμπα μου. Είναι UV, δεν είναι LED. Το καλό είναι ότι αυτό πολυμερίζεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε λίγα δευτερόλεπτα το αφήνω μέσα και είναι jet, δεν θέλει κάτι άλλο. Και συνεχίζω και με το σχέδιο. Αχ, κάτσα πάρω το τζέλ από εδώ πέρα γιατί δεν κάνω, είναι μπροστά στη λάμπα. Λοιπόν, ξαναπαίρνω πάλι άλλη μια μικρή ποσότητα. Ας κάνω και ένα τρίτο φυλλαράκι για να φανεί και να δείξει λίγο πιο ωραία το σχέδιο. Γενικώς είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι δύσκολο. Ορίστε.
Ας το προσθέσουμε το άλλο φυλλαράκι μας κάπου εδώ για να κάνει σαν άνοιγμα. Και με το πινέλο σιλικόνης το τραβάμε ή το πάμε μέχρι εκεί που θέλουμε. Το ανοίγουμε. Πλάθεται και ανοίγεται τόσο εύκολα. Και μόλις ανακάλυψα και ένα άλλο κολπάκι. Εάν θέλετε λοιπόν να έχουν και λίγο glitter πάνω τα φύλλα σας, φροντίστε να έχετε πιάσει glitter με τα δάχτυλά σας την ώρα που το πλάθετε, μένει εκεί, γιατί αυτό μπορεί να μην φαίνεται τόσο καθαρά στην κάμερα, το τελευταίο μας φύλλο, αλλά έχει glitter από πάνω και παίζετε, το ανοίγετε όσο εσείς θέλετε και ορίστε ένα εφέ μαρμάρου με ένα διαφορετικό σχέδιο design από πάνω. Πολυμερίζουμε και είναι έτοιμο. Σας παρακαλώ να μην σας συστήσω και τη λάμπα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θα μεριμνήσω να βγάζω όσο πιθανόν γίνεται εύκολα βιντεάκια, έτσι ώστε μπορείτε να τα καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως και εγώ έψαχνα να βρω εύκολα βιντεάκια για να κατανοήσω το απόλυτο το τι θέλει. Και ό,τι απορία έχετε, να τα γράφετε από κάτω. Έως το επόμενο βιντεάκι, να περνάτε όμορφα.